Από τα τέλη του 2011 και στις αρχές του 2012 έχουμε μειώσει τα ασφάλιστρα των οχημάτων σε όλες σχεδόν τις ασφαλιστικές εταιρείες. Πέραν αυτού, η τιμολόγηση των οχημάτων στις περισσότερες εταιρείες πλέον γίνεται βάσει της χρονολογίας κατασκευής του οχήματος, βάσει της ηλικίας του οδηγού του αυτοκινήτου, βάσει του τύπου και της μάρκας του οχήματος, καθώς και της χρονολογίας που έβγαλε δίπλωμα ο οδηγός του αυτοκινήτου. Οι μειώσεις των ασφαλίστρων κυμαίνονται είναι της τάξης από 5 έως και 10-15% αναλόγως της ασφαλιστικής εταιρείας και αναλόγως της κατηγορίας και του τύπου του οχήματος. Από εκεί και πέρα εξακολουθεί να υπάρχει μάστιγα των ανασφάλιστων οχημάτων. Υπάρχουν οι διαβεβαιώσεις ότι στο άμεσο διάστημα ότι έχει ολοκληρωθεί η σύζευξη μεταξύ του Υπουργείου Οικονομικών και των ασφαλιστικών εταιριών και επικουρικού κεφαλαίου των ασφαλιστικών εταιριών, ώστε να γίνει η σύζευξη η οποία βάσει των πληροφοριών έχει ολοκληρωθεί, και αναμένουμε πλέον τις επιστολές οι οποίες θα σταλούν στα ανασφάλιστα οχήματα, ώστε οι ιδιοκτήτες και οι κάτοχοί τους να ασφαλίσουν τα οχήματα τα συγκεκριμένα ή να παραδώσουν σε διαφορετική περίπτωση τις πινακίδες του συγκεκριμένων οχημάτων. Ήταν βάσει των πληροφοριών που είχαμε εντός του Ιουλίου ότι θα είχε ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη διαδικασία, αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες η διαδικασία αυτή θα ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο μήνα. Από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε τέτοια κίνηση θα έχει σαν αποτέλεσμα να ελαφρυθεί το επικουρικό κεφάλαιο των ασφαλιστικών εταιριών, διότι ή θα παραδοθούν πινακίδες ανασφάλισης των οχημάτων ή τα οχήματα συγκεκριμένα θα ασφαλιστούν, με όφελος προς όλους τους ασφαλισμένους καταναλωτές, διότι η αύξηση των ασφαλισμένων οχημάτων θα έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των τιμών στα ασφάλιστρα.